Ποιότητας τιμής. Απευθυνόμαστε στον ιδιώτη που θέλει να κοιμάται ήσυχος προστατεύοντας την περιουσία του, αλλά και τον επαγγελματία, καθώς τα προϊόντα μας είναι ιδανικά και για επαγγελματικούς χώρους. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά, παραδίδουμε άμεσα, συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένα συνεργεία για την τοποθέτηση. Επιπλέον, σε εμάς θα βρείτε έξυπνες, οικονομικές και υψηλής αισθητικής λύσεις και για τις εσωτερικές πόρτες, αλλά και για τα κουφώματα. Η ασφάλειά σας είναι ζήτημα τιμής. Προλάβετε την προσφορά μας. Πόρτες ασφαλείας από 450 ευρώ με τοποθέτηση, ευκολής πληρωμής από 6 έως 12 άτοκες δόσεις. Ζαχαριάδης Γιώργος, Ατσάλινες Πόρτες Ασφαλείας. Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 38, στάση Σχολή Τυφλών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-830-223 και 6946-145-350, γιατί η ασφάλειά σας είναι ανεκτίμητη. Βεστφάλεια ΑΕ. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της κτηνοτροφίας, παρέχουμε προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας για σύγχρονες και κερδοφόρες γαλακτοπαραγωγικές μονάδες. Βεστφάλεια ΑΕ. Αρμεκτήρια εγωπροβάτων και αυτόματες ταινίες διατροφής, αρμεκτήρια γελάδων και σταυλικό εξοπλισμό, ισορροπιστές και συμπληρώματα διατροφής, ηλεκτρονική διαχείριση κοπαδιού, ενσυροδιανομής, αυτόματες γαλουχίες αρνιών και μοσχαριών. Η καρδιά της Βεστφάλεια χτυπά στις νέες εγκαταστάσεις της στο 6ο χιλιόμετρο Λάρισας Αθηνών και δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα. Βεστφάλεια ΑΕ. Σταθερά δίπλα σας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκτάκτως σήμερα Κυριακή κοντά σας με την εκπομπή σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Φαίνεται ότι όπως και την προηγούμενη Κυριακή, κυρίες και κύριοι, που εκτάκτως ασχοληθήκαμε με όλη την επικαιρότητα του προηγούμενου Σαββατοκύριακου, ημέρες κατά τις οποίες γίνανε συλλήψεις και προφυλακίσεις του αρχηγού της Χρυσής Αυγής, του κ. Μιχαλογιάκου, και οι συλλήψεις αλλά όχι προφυλακίσεις των τριών βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Ήταν μια ημέρα που έπρεπε να βγούμε ζωντανά και να σχολιάσουμε. Έτσι και σήμερα λοιπόν Κυριακή, εκτάκτως με την εκπομπή σχολιάζοντας την επικαιρότητα, για να έχουμε μια αποκλειστική συνέντευξη που και πάλι θα συζητηθεί. Κυρίες και κύριοι, και το λέω για μερικούς κάκο προαίρετος, είναι γνωστό ότι η Βεργίνα Τηλεόραση είναι μια τηλεόραση πάνω απ' όλα δημοκρατική. Δεν θα μπορούσε να είναι και κάτι άλλο, φέρει και ιστορικό όνομα. Η Βεργίνα Τηλεόραση φιλοξενεί και έχει φιλοξενήσει όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Μέσα από αυτή ακούγονται όλες οι φωνές. Έτσι λοιπόν, σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας προσκεκλημένο, για να ακούσουμε και την άλλη φωνή μετά τα όσα συμβαίνουν, τον βουλευτή και εκπρόσωπο τύπου της Χρυσής Αυγής, τον κύριο Ηλία Κασιδιάρη. Κύριε Κασιδιάρη, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σας, εσάς, τους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση, διότι το Πανελλήνιο έχει δει το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες εβδομάδες, να έχουμε γίνει εμείς οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής κυριολεκτικά ένας επικοινωνιακός σάκος του box, να μας χτυπούν οι πάντες, να μας υβρίζουν, να μας συκοφαντούν, να λασπολογούν εις βάρος μας και να μην μας έχει δώσει κανείς ούτε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το βήμα για να μιλήσουμε, να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Επομένως, σας ευχαριστώ διπλά. Βλέπω όμως, κύριε Κασιδιάρη, ότι από εχθές ξεκινήσαν δειλά-δειλά τα κανάλια στα δελτία ειδήσεων να παρουσιάζουν μερικά αποσπάσματα δικά σας από την Web TV. Ακριβώς. Που έχετε, κάποιες δηλώσεις. Ξεκίνησε, ας πούμε, η απομόνωση, η άρση της απομόνωσης. Θεωρώ πως το έκαναν κακοπροαίρετα, απομόνωναν κάποιες εκφράσεις για να δημιουργήσουν κλίμα. Εγώ δηλαδή, όσον αφορά, ας πούμε, το περιστατικό με τους δημοσιογράφους έξω από την εισαγγελία, που βγήκα και είπα ότι ήταν μια λανθασμένη κίνηση εκ μέρους μου, απομόνωσαν κάποιο απόσπασμα για να περάσουν το ακριβώς αντίθετο μήνυμα από αυτό που ήθελα εγώ να πω. Κύριε Κασιδιάρη, είστε το πρόσωπο των ημερών, ένας πολιτικός που, όπως δηλώσατε,
θα είστε υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων. Τα γκάλωπ και τα ποσοστά ήταν τέτοια, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, που φαινόταν ότι είχατε πολλές πιθανότητες να διεκδικήσετε και την Δημαρχία, του πρώτου Δήμου της χώρας μας, το Δήμο Αθηναίων. Αυτό όμως που θα ήθελα, έτσι ξεκινώντας την σημερινή εκπομπή, να σας ρωτήσω, περιμένατε εσείς να γίνουν όλες αυτές οι εξελίξεις? Δηλαδή, πιστεύατε εσείς ότι η δικαιοσύνη θα έκανε ένα τέτοιο συσχετισμό των 32 αυτών υποθέσεων που λένε, ώστε να φτάσουμε στα πρωτοφανή γεγονότα στη χώρα μας, να συλλαμβάνεται ο αρχηγός ενός κόμματος βουλευτές, να προφυλακίζονται βουλευτές και ο αρχηγός? Γενικά, ήσασταν έτοιμοι για ένα τέτοιο, ας το πω, για μια τέτοια κίνηση εκ μέρους της δικαιοσύνης? Εγώ δεν περίμενα σε καμία περίπτωση ότι η κυβέρνηση θα φτάσει σε αυτό το σημείο του διασυρμού, γιατί για διασυρμό μιλάμε. Είχαμε τις πληροφορίες ότι ξένα κέντρα εξουσίας είχαν δώσει αυτή την εντολή. Αυτό δεν το λέω εγώ, το είπε ο κύριος Ρουπακιώτης, όπως γνωρίζετε, ότι όλες αυτές οι εικόνες που είδαμε να μας περιφέρουν με χειροπέδες σιδηροδέσμιους, χωρίς να υπάρχει στην ουσία κανένα στοιχείο εις βάρος μας, όλα αυτά είχαν προαναγγελθεί και είχαν ζητηθεί από την Κομισιόν, τις ΗΠΑ και από το Ισραήλ. Επαναλαμβάνω, αυτή δεν είναι μια δική μου άποψη. Αυτό το είπε ένας άνθρωπος που προέρχεται από την αριστερά και μάλιστα από την άκρα αριστερά, ο κύριος Αντώνης Ρουπακιώτης, ο οποίος βρισκόταν σε μια θέση κλειδί και μπορούσε να γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, είναι ο προηγούμενος Υπουργός Δικαιοσύνης. Βεβαίως, έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε ότι η δήλωση αυτή του κυρίου Ρουπακιώτη δεν παρουσιάστηκε από τα μέσα ενημέρωσης. Θαύτηκε στην κυριολεξία, διότι λέει την αλήθεια. Λέει ότι η δίωξη αυτή εις βάρος της Χρυσής Αυγής και όλα αυτά τα παρελκόμενα, δηλαδή η διαπόμπευσή μας στα τηλεοπτικά κανάλια, είχε να κάνει με εντολές από ξένα κέντρα εξουσίας, από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, από τους Ευρωπαίους τοκογλύφους, οι οποίοι βλέπουν πως υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος για τα συμφέροντά τους στην Ελλάδα, διότι αν η Χρυσή Αυγή κάποια στιγμή γίνει πρώτο κόμμα, τότε θα λειτουργήσει η ελληνική κυβέρνηση πλέον προς όφελος των Ελλήνων πολιτών και εναντίον των συμφερόντων των Ευρωπαίων τοκογλύφων που έχουν υποδηλώσει τη χώρα. Γιατί στοχοποιηθήκατε, κύριε Κασιδιάρη? Στοχοποιηθήκαμε. Μήπως αυτό που βλέπουμε καθημερινά και χθες βλέπαμε, ας πούμε, πρωτοσέλιδα τον συνάδελφό σας βουλευτή, τον κύριο Παπά, με τις σβάστικες και όλα αυτά, και σας κατηγορούν ότι είστε ναζιστικό κόμμα και κάθε μέρα βγάζουν όλα αυτά στη φόρα και στο φως της δημοσιότητας. Τι φταίει, γιατί στοχοποιηθήκατε? Είναι αυτό, είναι κάτι άλλο? Τι πιστεύετε εσείς? Κοιτάξτε, αυτές οι φωτογραφίες που λέτε του κυρίου Παπά, εγώ να σας ενημερώσω ότι είναι από το 1980. Είναι τριών δεκαετιών φωτογραφικό υλικό. Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν είναι λόγος προφυλακίσεως ενός βουλευτή το τι φωτογραφίες έβγαζε το 1980. Ο ελληνικός λαός μπορεί να κρίνει. Αν δεν του αρέσει αυτό που βλέπει, μπορεί να μην ψηφίσει τη Χρυσή Αυγή. Αλλά είναι εντελώς απαράδεκτο να προφυλακίζονται άνθρωποι μόνο και μόνο επειδή έχουν κάποιες φωτογραφίες τριών δεκαετιών στα χέρια τους οι αρχές. Δεν ήταν ποινικό αδίκημα αυτό που διέπραξε ο κύριος Παπάς. Το χρησιμοποιούν βεβαίως οι αντίπαλοι μας οι πολιτικοί επικοινωνιακά για να μας καθυβρίσουν και να μας συκοφαντήσουν. Ο λόγος των προφυλακίσεων είναι πάρα πολύ απλός. Ο λόγος αυτής της δίωξης είναι πάρα πολύ απλός. Η Χρυσή Αυγή διέπραξε ένα τεράστιο έγκλημα. Η Χρυσή Αυγή μπήκε μέσα στη Βουλή και είπε την αλήθεια. Μιλήσαμε για σκάνδαλα, μιλήσαμε για εκατοντάδες κλεμμένα εκατομμύρια, μιλήσαμε για μαύρο χρήμα το οποίο έφυγε σε offshore εταιρείες. Δεν είναι τυχαίο ότι μία μέρα πριν την σύλληψή μου είχα καταθέσει μαζί με τον Χρήστο τον Παπά στον Άριο Πάγο έναν φάκελο για τα 140 μαύρα εκατομμύρια του Πασόκ, τα οποία στοιχεία είναι δεδομένα και είχαν προκύψει από τον έλεγχο 4 διεθνών λογιστικών εταιριών. Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται κλειδωμένα σε κάποιο σιρτάρι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Όσο λοιπόν η Χρυσή Αυγή έλεγε την αλήθεια, τόσο επικίνδυνη ήταν για το Διεθνές Σύστημα Εξουσίας και για το εγχώριο κατεστημένο. Άρα εσείς, κύριε Κασιδιάρη, πιστεύετε ότι οι διώξεις γίνανε ακριβώς επειδή το ποσοστό σας συνεχώς ανέβαινε και απειλούσατε το πολιτικό κατεστημένο? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν το λέω μόνο εγώ. Αυτό, όπως σας είπα, το είπε και ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος προέρχεται από την αριστερά. Αυτό το λέει πλέον και όλος ο νομικός κόσμος της χώρας. Δικηγόροι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή ανήκουν σε αντίπαλο ιδεολογικό στρατόπεδο, όπως ο κ. Δημητρακόπουλος, ο κ. Κούγιας, συνταγματολόγοι όπως ο κ. Κατρούγκαλος, βγαίνουν και λένε πως αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν είναι αντισυνταγματικά, είναι νομικά απαράδεκτα και δεν οδηγούν πουθενά. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η προφυλάκηση των βουλευτών μας και του αρχηγού μας θα διαρκήσει πάρα πολύ λίγο. Εξάλλου, είδατε και την περίπτωση τη δική μας, των τριών βουλευτών που. Θα πάμε στις προφυλακίσεις, στην δική σας άφεση χωρίς να προφυλακιστείτε με περιοριστικούς όρους. Πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα της περιπέτειας που είχατε την προηγούμενη εβδομάδα. Ξαφνικά λοιπόν, από ό,τι διαβάσαμε, ήρθε το πρωί ο αστυνομικός, χτύπησε το κουδούνι και σας είπε ο πατέρας σας, Ηλία, ήρθε η αστυνομία για να σας συλλάβει. Πώς αντιδράσατε και ποια ήταν η πορεία των γεγονότων?
Πήγατε στη Γαδά, μετά πήγατε στην Εισαγγελέα. Πείτε μας λίγο, τι ακριβώς έγινε αυτή την ημέρα το προηγούμενο Σάββατο. Δεν ήρθε ένας αστυνομικός, ήρθαν πάνω από 20 αστυνομικοί. Είχε έρθει η μισή αντιτρομοκρατική υπηρεσία στο σπίτι μου, λες και είμαι 17 Νοέμβρη. Έκαναν έρευνα στο σπίτι, τα έκαναν όλα φίλο και φτερό στην κυριολεξία. Παρουσία σας. Παρουσία μου, ναι, προβλεπόμενα βεβαίως. Αυτό σόκαρε βεβαίως την οικογένειά μου. Είναι, ξέρετε, αδιανόητο. Εκλεγμένος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου να δέχεται μια τέτοια διαπόμπευση, θα έλεγα, στην κυριολεξία, επειδή είχε συντάξει ένα πόρισμα ο Άριος Πάβος, το οποίο απεδείχθη διάτρητο. Και γι' αυτό και δεν προφυλακιστήκαμε βεβαίως. Εν συνεχεία μεταφερθήκαμε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, παραμείναμε κρατούμενοι στην αντιτρομοκρατική. Στον τρομερό, εκλεγμένοι βουλευτές, μόνο για την πολιτική τους δράση και τον πολιτικό τους λόγο, να κρατούνται στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Εκεί που κρατούν τρομοκράτες, οι οποίοι έχουν αφαιρέσει ζωές, οι οποίοι έχουν βάλει βόμβες και όλα αυτά. Και βέβαια, αφού πέρασε το πενθήμερο, ένα πενθήμερο δικαιούσε για να απολογηθείς, πήγαμε, απολογηθήκαμε, φάνηκε ξεκάθαρα ότι δεν υπήρχε απολύτως τίποτα εις βάρος μας. Αυτό που λέγανε τα κανάλια, ότι έχει δεθεί το κατηγορητήριο και όλα αυτά, ήταν ανοησίες. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι είμαστε καθαροί, σαν διαμάντι, γι' αυτό το λόγο. Και αφαιθήκαμε ελεύθεροι. Και θα μπορούσα να δώσω και στοιχεία για την απολογία μου. Δεν δεσμεύομαι από τίποτα, διότι όλη η απολογία μου έχει κυκλοφορήσει ήδη στο διαδίκτυο. Και αυτό είναι κάτι παράτυπο. Εκεί λοιπόν, κατά την απολογία μου, φάνηκε ότι τα μοναδικά στοιχεία που με ενοχοποιούσαν, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών, ήταν κάποιο καταστατικό, κάποιο έγγραφο φερόμενο καταστατικό της Χρυσής Αυγής και κάποιες μαρτυρίες κάποιων ανωνύμων μαρτύρων. Και τα δύο στοιχεία αυτά αποδομήθηκαν πλήρως. Απ' τη μία, το δήθεν καταστατικό ήταν ένα χειρόγραφο κείμενο, το οποίο μόλις μου το έδωσαν εγώ γελούσα, διότι δεν ήταν απλά χειρόγραφο γραμμένο με στυλό της δεκαετία του 80. Είχε πάνω και κάποια σχέδια, κάποιες ζωγραφιές, σαν να ήταν κόμιξ. Κάποια στιγμή ενδεχομένως να δοθεί αυτό στη δημοσιότητα, αν δεν έχει δοθεί ακόμα, για να γελάει κυριολεκτικά ο κάθε Έλληνας. Και το πιο αστείο είναι πως αυτό το έγγραφο το έστειλε ο Άριος Πάγος στον ανακριτή. Και μάλιστα η ίδια εισαγγελέα του Αρίου Πάγου που είχε υπογράψει και το επίσημο καταστατικό της Χρυσής Αυγής. Διότι εγώ προσκόμισα το επίσημο καταστατικό. Υπάρχουν δύο καταστατικά της Χρυσής Αυγής. Υπάρχει μόνο ένα καταστατικό, το επίσημο, το αναγνωρισμένο, που το έχει υπογράψει και το έχει αποδεχθεί η κυρία Κουτζαμάνη. Και αυτό που κυκλοφορεί σε εφημερίδες από σπάσματα των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με τα οποία ασπάζεστε τον ναζισμό και όλα αυτά, τι είναι. Αυτά είναι βλακίες. Έχω πει πάνω από 1 εκατομμύριο φορές ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τον ναζισμό. Έχω γίνει κουραστικός, το έχει ακούσει όλη η Ελλάδα. Αυτό το έγγραφο, από ό,τι έμαθα, το είχε προσκομίσει κάποιος κύριος Ψαράς, ο οποίος ανήκει στη γνωστή συντακτική ομάδα του Ιού της Ελευθεροτυπίας, που έχουμε τεράστιες δικαστικές διαμάχες μαζί τους, μας υβρίζουν και μας συκοφαντούν με σύστημα επί δεκαετίες. Είναι ένα ψευδεπίγραφο έγγραφο. Το καταστατικό που έχει δικαιοσύνη είναι. Δεν είναι το πραγματικό καταστατικό. Όχι, δεν είναι. Είναι ένα έγγραφο βλακώδες. Λέει μέσα ανοησίες. Το οποίο το είχε η Χρυσή Αυγή παλιότερα. Όχι, ουδέποτε. Το είχε ο κύριος Ψαράς, ο κύριος Ψαράς μάλιστα, του Ιού της Ελευθεροτυπίας, ο οποίος ανθρωγραφεί και σε άλλες συστημικές εφημερίδες. Άρα λοιπόν, λέτε ότι παρουσιάστηκε ένα καταστατικό που δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα σας. Απολύτως. Και ότι εσείς προσκομίσατε στην αντισυναγγελία, στον ανακριτή, το επίσημο καταστατικό. Όλος τυχαίως, η κυρία Κουτζαμάνη, η οποία υπέγραφε το επίσημο καταστατικό και το αναγνώριζε πριν από ένα περίπου χρόνο, είναι η ίδια που έστειλε ως πόρισμα και αυτό το ψευδεπίγραφο κείμενο που αναφέρει, αναγράφει διαρκώς βλακίες δηλαδή, και ανοησίες. Λέτε κύριε Κασιδιάρη ότι η κυρία Κουτζαμάνη δεν έστειλε το πραγματικό καταστατικό το οποίο έχει η ίδια υπογράψει. Το οποίο το γνώριζε. Γιατί ήταν με την υπογραφή ακριβώς της όταν προστομίστηκε, αλλά έστειλε κάποιο άλλο απόσπασμα από κάποιο άλλο καταστατικό. Κάποιο έγγραφο το οποίο το είχε πάρει από την εφημερίδα των συντακτών, το είχε δημοσιεύσει εκεί ο κύριος Ψαράς. Ένας δικαστής, μία δικαστής με μία τέτοια ιστορία, πιστεύετε ότι χρησιμοποιεί πλαστά έγγραφα? Στην προκειμένη περίπτωση αυτό έχει γίνει. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Σας λέω, προσκόμισα και το γνήσιο που είχε την υπογραφή της. Και πάμε λοιπόν τώρα στο επίμαχο σημείο που πλέον ο ανακριτής και ο εισαγγελέας συμφωνούν εσείς να αφαιθείτε ελεύθερος. Πιστεύετε ότι κάτι δεν είδανε η δικαστική λειτουργή και σας αφήσανε προσωρινά ελεύθερους εσάς τους τρεις βουλευτές, ή όντως αυτή είναι η πραγματική κατάσταση? Είδαν πως δεν υπάρχει απολύτως τίποτα εις βάρος μας και πως θα μπορούσαν να προφυλακίσουν ανθρώπους για τους οποίους δεν υπήρχε η παραμικρή ένδειξη. Βέβαια, από τη στιγμή που αφαιθήκαμε ελεύθεροι, είδαμε πως ξεκίνησε ένας τεράστιος επικοινωνιακός πόλεμος, όχι μόνο από τα κανάλια. Όλοι μάθαμε ότι ο κύριος Σαμαράς έμεινε με το στόμα ανοιχτό μόλις πληροφορήθηκε την είδηση και από εκεί πέρα ξεκίνησε η πίεση. Και μιλάμε για τεράστια πίεση προς τη δικαιοσύνη. Αυτό είναι κάτι απαράδεκτο, είναι κάτι αντισυνταγματικό. Δεν είναι δυνατόν να παρεμβαίνουν η κυβέρνηση,
οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος να παρεμβαίνουν και να επηρεάζουν άρα, τη γνώμη λοιπόν, πιστεύετε κύριε Καστιδιάρη ότι αφαιθήκατε εσείς οι τρεις έξω, οι τρεις βουλευτές, επειδή δεν υπήρχαν στοιχεία εις βάρος σας, σωστά? Ακριβώς. Και μετά, από εκεί και πέρα πιστεύετε ότι μετά την απόφαση για να αφαιθείτε ελεύθεροι, αρχίσανε να πέφτουν, όπως λέμε έτσι απλά, τα τηλέφωνα πίεσης προς τη δικαστική εξουσία? Δεν το λέω εγώ αυτό. Αυτό το έχουν πει οι πάντες στα μέσα ενημέρωσης. Υπάρχουν και... αποδείξεις. Ότι ο κύριος Σαμαράς έμεινε με το στόμα ανοιχτό μόλις ενημερώθηκε για τις εξελίξεις, το έχω ακούσει, δεν ήμουν μπροστά. Αλλά είναι λογικό αυτό και ο κάθε νοήμων Έλλην πολίτης μπορεί να το καταλάβει. Από εκεί και πέρα, γιατί θεωρείται άδικη προφυλάκηση του κυρίου Μιχαλολιάκου, εκείνο το όλο ζήτημα. Πάμε τώρα για τον κύριο Μιχαλολιάκου. Λένε πολλοί ότι, τουλάχιστον έτσι γράφτηκε σε εφημερίδες, ακούστηκε πως η συμπεριφορά η δική σας όταν βγήκατε έξω ως από τα γραφεία των ακριτή K3, και ειδικά η δική σας συμπεριφορά, κύριε Καστιδιάρη, απέναντι στους, στον φωτορεπόρτερ, στους συναδέλφους, ήταν ένα σημείο το οποίο επιβάρυνε τη θέση του αρχηγού σας. Θα ήθελα να μου πείτε καταρχήν αν πιστεύετε αυτό, και δεύτερον, αν έχετε μετανιώσει για αυτή τη συμπεριφορά απέναντι στους συναδέλφους. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι επηρεάστηκε ο ανακριτής από τη συμπεριφορά μας. Διότι... Γράφτηκε όμως. Κάτι τέτοιο θα ήταν απαράδεκτο. Δεν μπορεί να κρίνεται ένας άνθρωπος με βάση τη συμπεριφορά ενός τρίτου προσώπου. Θεωρώ λοιπόν κάτι τέτοιο απαράδεκτο. Βεβαίως δημιούργησαν κλίματα μέσα ενημέρωσης. Όσον αφορά τη δική μου αντίδραση, ήταν λανθασμένη. Το είπα από την πρώτη στιγμή ότι δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να αντιδράσω έτσι. Ζητώ όμως την επίκαια της κοινής γνώμης και εγώ θα επαναλάβω απλά τα λόγια του ανθρώπου που βρεθήκαμε σε αντιπαράθεση εκείνη τη στιγμή, του κάμεραμαν, ο οποίος είπε δημόσια ότι καταλαβαίνω και αναγνωρίζω ότι οι άνθρωποι βρίσκονταν υπό τεράστια πίεση. Και αυτή είναι αλήθεια. Θεωρώ ότι ο κάθε Έλληνας πολίτης, εάν είχε δεχτεί εισβολή από την αντιτρομοκρατική στο σπίτι του, εάν είχε διασυρθεί με αυτόν τον τρόπο επιπενθήμερο από όλα τα μέσα ενημέρωσης, εάν τον περιέφεραν ως θύραμα κυριολεκτικά, είχαν στήσει μια πασαρέλα μπροστά στη Γαδά, αυτό δεν είχε ξαναγίνει ούτε με τη 17 Νοέμβρη. Είχαν στήσει μια πασαρέλα, ενημέρωναν οι αστυνομικές αρχές, τηλεοπτικές κάμερες, πότε θα μας κατεβάσουν για να προβληθεί σε όλη την Ελλάδα η εικόνα μας αυτή, να μας πηγαίνουν σιδεροδέσμιους στο εισαγγελικό γραφείο. Οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης είχε υποστεί αυτή την αντιμετώπιση ον αθώος και χωρίς να έχει ουδεμία σχέση με καμία παράνομη πράξη, εγώ θεωρώ ότι θα αντιδρούσε πολύ χειρότερα από ότι εμείς. Αληθεύει, κύριε Καστιδιάρη, ότι σας καταλογίζει ο αρχηγός, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που γράφονται, πως δεν χειριστήκατε καλά την όλη υπόθεση στο δικαστήριο, όντως στο γραφείο των ακριτή και του εισαγγελέα? Όχι, δεν αληθεύει. Γράφονται πάρα πολλά ψέματα και υπονοούν διάφορα κανάλια ότι υπάρχει μια σύγκρουση μέσα στις τάξεις της Χρυσής Αυγής. Αυτό είναι μεγάλο ψέμα, δεν συμβαίνει σε καμία περίπτωση. Είδαν απλά ότι παραμένουμε ενωμένοι, ότι παραμένουμε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τον νόμιμο πολιτικό μας αγώνα. Για τον λόγο αυτό λένε αυτά τα ψέματα. Για μας στη Χρυσή Αυγή, ο Γενικός μας Γραμματέας παραμένει στη θέση του, παραμένει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής μας ομάδος. Παραμένει ο άνθρωπος που μας εμπνέει, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται διωκόμενος για τις ιδέες του, για τον νόμιμο πολιτικό του αγώνα, χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως επιβαρυντικό στοιχείο εις βάρος του. Κύριε Καστιδιάρη, η τοπική σας οργάνωση, την ΙΚΕ, η οποία σύμφωνα με αυτά που διαβάσαμε θεωρείται η πιο δυνατή, θεωρούνται πιο δυνατή. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση. Η τοπική λοιπόν οργάνωση της ΙΚΕΑΣ ανήκει ο Ρουπακιάς. Δεν ήταν μέλος ο Ρουπακιάς. Πόσο Ρουπακιάς συνομιλούσε με. Εξ όσων γνωρίζω και εξ όσων είδα, ο άνθρωπος αυτός συμμετείχε σε κάποιες δραστηριότητες, στις οποίες όμως συμμετείχαν και εκατοντάδες και χιλιάδες άλλοι. Και είναι αδύνατο για εμάς, που εκπροσωπούμε ένα νόμο πολιτικό κόμμα, να αστυνομεύουμε όσους έρχονται στα γραφεία μας. Πώς βρεθήκανε τότε, ξέρετε, το βράδυ, άνθρωποι του κόμματός σας, της τοπικής Νίκαιας, στο σημείο της δολοφονίας? Δεν είναι ότι πήγανε δεκάδες άτομα. Αυτό εγώ δεν το γνωρίζω. Πώς ανδρικά μαζευτήκαν δεκάδες άνθρωποι? Αυτό εγώ δεν το γνωρίζω. Σε καμία περίπτωση. Αυτό να διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη, να δούμε τι συμβαίνει. Σε κάθε περίπτωση, αν οποιοδήποτε μέλος, εγγεγραμμένο μέλος, δεν μιλάμε για αυτούς που έρχονται σε εκδηλώσεις για τους οποίους δεν έχουμε αρμοδιότητα. Εάν κάποιο μέλος έχει διαπράξει οποιαδήποτε παρανομία, είναι δεδομένο πως θα διαγραφεί από τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή είναι ένα κόμμα που όλοι αποδέχονται πως ξεπερνούσε το 20%. Εγώ, όπως είπατε, ήμουν πρώτος στις δημοσκοπήσεις για το Δήμο Αθηναίων. Θα έρθουμε. Ναι, είναι δυνατόν, αγαπητέ μου. Είναι δυνατόν. Πανηγυρίζω Καμίνης. Είναι, να σας πω αμέσως γι' αυτό. Είναι δυνατόν, ενώ είχαμε μπροστά μας ένα λαμπρό πολιτικό μέλλον και είχαμε στόχο να κάνουμε
κάτι καλό για την πατρίδα μας, ταυτόχρονα να οργανώναμε δολοφονίες, όπως λέει ο Άριος Πάγος. Υπάρχει ένας νοήμων Έλληνας να πιστέψει αυτό το πράγμα, να έρχομαι πρώτος στις δημοσκοπήσεις για το Δήμο Αθηναίων και ταυτόχρονα να διοργανώνω δολοφονίες? Κύριε Κασιδιάρη, αυτό θα ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή, βλέπατε ότι τις τελευταίες 15 μέρες υπήρχε ένα κλίμα από όλα τα μίντια τα οποία ασχολούνται μόνο με τη Χρυσή Αυγή. Το έχω πει και εδώ, δελτίο ειδήσεων, κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α, στα 5-6 πρώτα θέματα, όλα Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, δεν σας πονήρεψε να πείτε, κάτσε ρε παιδί μου, τι γίνεται εδώ πέρα? Εδώ ξαφνικά όλοι αρχίζουν και ασχολούνται με τη Χρυσή Αυγή και βγάζουν τα άπλυτα στη φόρα διαφόρων ανθρώπων που είτε όπως λέγανε ήδη ήταν στη λέξη σας, ή όπως λέτε εσείς ήταν πλαμμένοι σας. Δηλαδή, δεν αρχίζετε ξαφνικά και εσείς να αναρωτιέστε τι γίνεται και να αρχίσετε να ψάχνετε αυτούς με τους οποίους συνεργάζεστε, αυτούς με τους οποίους είχατε σε θέση κλειδιά στα τοπικά. Όπως το πω, στις τοπικές οργανώσεις. Αναφέρεστε σε έναν επικοινωνιακό πόλεμο που δέχεται η Χρυσή Αυγή, που εντάθηκε τώρα, αλλά ήταν κάτι δεδομένο, συνέβαινε και παλιά. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη, αγαπητέ μου. Δηλαδή, όταν είχαμε τη δολοφονία Τεμπονέρα, όπου εκεί δολοφόνησαν πραγματικά υψηλόβαθμα στελέχη της ΟΝΕΔ και όχι περαστική, υψηλόβαθμα στελέχη εγγεγραμμένα που έπαιρναν εντολές από τον ίδιο τον Υπουργό της Παιδείας, που είχε πει τότε σπάστε τις καταλήψεις, εφαρμόστηκε συλλογική ευθύνη? Πήγε κανείς φυλακή από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας? Όταν ο φρουρός του κ. Κεφαλογιάννη στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, κοντά στο αεροδρόμιο, εκτέλεσε εν ψυχρό έναν οπαδό του ΠΑΣΟΚ, πήγε ο βουλευτής ο Κεφαλογιάννης στη φυλακή? Δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη. Συλλογική ευθύνη υπήρχε σε άλλα καθεστώτα. Σήμερα αυτοί οι οποίοι κυβερνούν ευαγγελίζουν και τη δημοκρατία. Πού είναι η δημοκρατία? Όταν λένε πως ευθύνονται άνθρωποι για πράξεις άλλων τρίτων προσώπων με τα οποία δεν είχαν ποτέ καμία επαφή ή επικοινωνία. Ποια είναι η δημοκρατία σε αυτή την περίπτωση? Κύριε Κασιδιάρη, αν εσείς δηλαδή, αν ένας από τους υπαλλήλους σας εδώ τρελαθεί αυτή τη στιγμή και πάει και σκοτώσει κάποιον, για ποιο λόγο να πάτε εσείς κατηγορούμενος? Τι φταίτε εσείς? Αυτό βλέπουμε να εφαρμόζεται τώρα. Ο ρόλος του μίντια, ποιος πιστεύετε ότι ήταν? Ο ρόλος του μίντια έχει τα μίντια εξαρτώνται από συμφέροντα. Οι καναλάρχες είναι ταυτόχρονα και εργολάβοι. Όπως ξέρετε πολύ καλά, ο πόλεμος αυτός επικοινωνιακός ξεκίνησε ως επιτοπλίστων από το Μέγκα, το Έθνος και το Βήμα. Εκείνη τα συμφέροντα του κυρίου Μπόμπολα, τα οποία τα έχουμε καταγγείλει επανειλημμένως μέσα στη Βουλή. Και αυτό πληρώνουμε. Πληρώνουμε ότι λέμε την αλήθεια. Ότι βγαίνουμε στον ελληνικό λαό, μιλάμε και λέμε ονόματα. Δεν είμαστε όπως οι αριστεροί που λένε γενικά οι εφοπλιστές και το κεφάλαιο. Λέμε ονόματα. Λέμε ποιοι είναι αυτοί που κυριολεκτικά έχουν διασύρει τη χώρα, έχουν πάρει πάρα πολλά λεφτά. Δεν είναι τυχαίο ότι το όνομα του κυρίου Μπόμπολα φιγουράρει μέσα στο λογαριασμό των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων της λίστας Λαγκάρντ, για την οποία δεν έχει γίνει καμία απολύτως έρευνα. Ενώ τώρα βλέπουμε ο Άριος Πάγος να τρέχει, να προσπαθεί να βγάλει πορίσματα εντός μιας εβδομάδος για ένα πολιτικό κόμμα, για την περίπτωση της λίστας Λαγκάρντ, στην οποία είδα όλη τη βρωμιά, διότι συμμετείχα στην προανακριτική επιτροπή, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Ο κύριος Μπόμπολας, η οικογένεια Μπόμπολα και τα υπόλοιπα ονόματα τα οποία βρίσκονται μέσα σε αυτούς τους λογαριασμούς, οι οποίοι δεν έχουν ανοιχτεί ακόμα, δεν έχουν δώσει ακόμα εξηγήσεις στο ΣΔΟΕ. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Και την ίδια ώρα που υπάρχουν αυτά τα τεράστια προβλήματα, όλα τα κανάλια στοχοποιούν τη Χρυσή Αυγή, γιατί βρέθηκε, λέει, οπλοστάσιο, δείχνουν κάτι φωτογραφίες και εν συνεχεία λένε ότι ήταν κάποια όπλα με πλαστικά σφαιρίδια. Έχετε αγοράσει 5.000 όπλα? Τι όπλα, σφεντώνες, τι εννοείτε? Τουλάχιστον όπως ακούγαμε χθες και έχουν ακουστεί σημεία και τέρατα. Και ήθελα να ρωτήσω πραγματικά, δηλαδή, έχετε οπλοστάσιο με 5.000 όπλα? Τα όπλα αυτά, για να αγοράσει 5.000 όπλα, θα χρειαζόταν πάρα πολλά εκατομμύρια, τα οποία και να θέλαμε να τα έχουμε, δεν τα διαθέτουμε. Το οπλοστάσιο που είδα εγώ στις τηλεοράσεις ήταν κάποιες ελληνικές σημαίες. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο, να θεωρείται όπλο και ελληνική σημαία. Και κάποια όπλα που έλεγε πολεμικά τη ΦΕΚΙ, έγραψε στην ανακοίνωση. Πλαστικών σφαιριδίων. Είναι αυτά που έχουν τα παιδάκια στο σπίτι και παίζουν πόλεμο, ξέρετε. Τα λεγόμενα airsoft, paintball κτλ. Αναζητάμε η αντιτρομοκρατική να βρει τα όπλα. Για σαν πού είναι. Πού είναι τα 5.000 όπλα? Ξέρετε, δεν κρύβονται εύκολα. 5.000 όπλα, μιλάμε, θα έπρεπε να έχουμε αποθήκες του στρατού για να τα κρύψουμε. Αυτά γίνονται μόνο και μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων. Για να τρομοκρατηθεί ο κόσμος. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα, γι' αυτό το λόγο και είμαστε ελεύθεροι. Επειδή δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Να γυρίσουμε λίγο πίσω κατά τις μέρες που ήσταν προφυλακισμένος, κύριε Κασιδιάρη. Ευτυχώς δεν ήμουν προφυλακισμένος. Κρατούμενος στην τρομοκρατική. Κρατούμενος. Νομικές ορολογίες, τις οποίες δεν τις γνωρίζω καλά και σε χώρες σημαίες. Ήταν κρατούμενος λοιπόν. Σας παρουσιάσανε, ήρθε σε αντιπαράθεση μάλλον με τους δύο μάρτυρες, ψευδομάρτυρες, όπως τους αποκαλείτε εσείς ή όχι? Δεν ήρθαμε απλά σε αντιπαράθεση. Εγώ αποκάλυψα τι συμβαίνει με την περίπτωση αυτών των ψευδομαρτύρων και θα ήθελα τώρα και από εδώ το βήμα που μου δίδεται να αποκαλύψω στους Έλληνες πολίτες τι συμβαίνει. Είχε εμφανιστεί κάποιος με πλάτη στον τηλεοπτικό σταθμό Α και είχε πει ένα σωρό ψέματα για τάγματα εφόδου, για επιθέσεις, σημεία και τέρατα κυριολεκτικά. Ότι η Χρυσή Αυγή έδινε εντολές για επιθέσεις αλλοδαπούς, ότι έπαιζαν ποδόσφαιρο με κεφάλια Πακιστανών, πράγματα που τα ακούει ο κόσμος και γελάει.
Είχαμε απευθείας καταγγελίες από ανθρώπους που καλούσαν στο τηλεφωνικό μας κέντρο και μας έλεγαν ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι αυτός. Και μάλιστα μας είπαν το όνομά του και μας είπαν και διάφορα στοιχεία για το χαρακτήρα του και για την ηθική του, τα οποία δεν θέλω να αποκαλύψω τώρα, θα αποκαλυφθούν εν συνεχεία, εν καιρό. Μόλις πήρα λοιπόν το όνομα, άρχισα να αναζητώ αν πράγματι έχει περάσει αυτό το πρόσωπο από κάποια τοπική μας οργάνωση, και αποκαλύπτεται ότι πράγματι έχει εμφανιστεί σε μια τοπική μας οργάνωση αυτό το πρόσωπο. Πέρασε 2 ή 3 φορές και τον απέπεμψαν εκεί οι αρμόδιοι, διότι και για λόγους αμφιβόλου ηθικής, αλλά κυρίως γιατί έλεγε δώσε μου 10 ευρώ, δώσε μου 20 ευρώ, ζητούσε χρήματα από τους πάντες. Είδα εν συνεχεία την κατάθεση του μάρτυρα, του λεγόμενου Α1-Α2, του ανωνύμου μάρτυρα, αυτού που λένε ότι δεν πρόκειται ποτέ να αποκαλυφθεί ταυτότητά του, και είδα ότι έλεγε ακριβώς τα ίδια πράγματα με αυτά που έλεγε στον Α ο συγκεκριμένος άνθρωπος με πλάτη. Και για να μιλήσω με ονόματα, γιατί πρέπει να λέμε όλη την αλήθεια στο λαό, μιλάμε για συνέντευξη δημοσιογράφου κυρία Κουβελιώτη από κάποιον κύριο Γεωργακόπουλο. Αυτή είναι η επωνυμία του ανωνύμου μάρτυρος, Γεωργακόπουλος. Αυτοί θα εμφανιστούν κάποια στιγμή. Αυτούς τους εμφάνισε ήδη ο κύριος Βουρλιώτης, έκανε προφανώς παράληψή του. Υπάρχει μέσα στην δικογραφία ένα έγγραφο όπου έχει σημειώσει με στυλό όλους τους μάρτυρες υπόθεσης. Και σε ένα σημείο αναφέρει την κυρία Κουβελιώτη, τη δημοσιογράφο του Α, που προφανώς μεσολάβησε για τον μάρτυρα αυτό. Και από κάτω αναφέρει το όνομα Γεωργακόπουλος, στο τηλέφωνό του, τη διεύθυνσή του και το τηλέφωνο της συζύγου του. Επομένως, έτσι αποδεικνύεται πως ο συγκεκριμένος ψευδομάρτυρας είναι αυτός που έχει καταθέσει τον Άριο Πάγο. Που αν βλέπατε τηλεόραση τότε, είναι που λέγανε όλοι το βαθύ λαρύγγι της Χρυσής Αυγής και άνοιξαν στόματα κτλ. Αποκαλύφθηκε το βαθύ λαρύγγι, τουλάχιστον ξέρετε το όνομά του. Δεν είναι ότι αποκαλύφθηκε μόνο. Αποκαλύφθηκε ότι ο συγκεκριμένος είναι ψεύτης. Λέει ψέματα. Τα μόνα στοιχεία που έχει προσκομίσει για να καταλάβετε τη βαρύτητα της καταθέσεώς του είναι ότι στη συγκεκριμένη τοπική οργάνωση λέει ήταν κάποιος Μάκης και κάποιος Περικλής. Δεν ήξερε ούτε καν ονόματα. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι ο κύριος Γεωργακόπουλος, μιας και είπατε το όνομά του, που θεωρείται ότι είναι ένας από τους δύο ψευδομάρτυρες κατά εσάς. Όχι, απεδείχθη διότι απεδείχθη. Έχει γράψει το όνομά του ο κύριος Βουρλιώτης. Αυτός είναι. Αυτός είναι, βεβαίως. Γιατί το έκανα. Γιατί πήρε χρήματα. Έχω πάρα πολλά στοιχεία γύρω από αυτή την υπόθεση. Ξέρω και πόσα χρήματα πήρε και τι άλλες διευκολύνσεις είχε. Θα είναι καλό να κληθεί η κυρία Κουβελιώτη από τον ανακριτή και να ερωτηθεί από ποια στιγμή και μετά τη ζήτησε χρήματα, που του έλεγε ότι δεν έχω χρήματα να σου δώσω. Αυτά είναι πράγματα τα οποία εγώ τα γνωρίζω. Τα έχει πει ήδη άλλωστε. Πήρε χρήματα άλλωστε. Από τον τηλεοπτικό σταθμό, πήρε χρήματα από την επιτρέψετε, θα μου επιτρέψετε να μην δώσω άλλα στοιχεία τώρα. Όλα αυτά θα αποκαλυφθούν πολύ σύντομα και θα καταπέσει τελείως η σκευωρία. Κύριε Κασιγιάρη, θα πρέπει σε αυτό το σημείο να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά με την αποκλειστική συνέντευξη που παρακολουθείτε με τον κύριο Ηλία Κασιδιάρη, τον εκπρόσωπο τύπου της Χρυσής Αυγής και φυσικά βουλευτή. Διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Απίστευτο απ' όλα είναι ο Μαρσουπιλαμί, το μικρό σπάνιο και χαριτωμένο αλληλοειδές ζωάκι με τη μακριά ουρά. Είναι παιχνιδιάρης, αλλά όταν θυμώνει δεν τον κάνει καλά κανείς. Ακολουθήστε το στα πάθη της ζούγκλας και ζήστε μαζί του τις διασκεδαστικές και γεμάτες απρόπτα περιπέτειές του. Μαρσουπιλαμί, καθημερινά στη Βεργίνα τηλεόραση στις 2.30 το μεσημέρι και στις 4.30 το απόγευμα. Ένα χειροδανιστήριο και αγορά παλαιών χρυσαφικών Γεώργιος Παραστατίδης. Ξεμείνατε από χρήματα? Μείνατε δίπλα σε ένα όνομα εμπιστοσύνης. Ένα χειροδανιστήριο Γεώργιος Παραστατίδης. Με νόμιμη κρατική άδεια. Σίγουρες, γρήγορες, εχέμηθες συναλλαγές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2310-508-185. Ένα χειροδανιστήριο και αγορά παλαιών χρυσαφικών Γεώργιος Παραστατίδης. Βενιζέλου 43 και Εγνατία Γωνία. Ζαχαριάδης Γιώργος. Ατσάλινες πόρτες ασφαλείας.
Η εταιρεία μας με έδρα τη Θεσσαλονίκη στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας 38 δραστηριοποιείται στην πώληση, τοποθέτηση πορτών ασφαλείας, παρέχοντας ένα μοναδικό συνδυασμό ποιότητας τιμής. Απευθυνόμαστε στον ιδιώτη που θέλει να κοιμάται ήσυχος προστατεύοντας την περιουσία του, αλλά και τον επαγγελματία, καθώς τα προϊόντα μας είναι ιδανικά και για επαγγελματικούς χώρους. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά, παραδίδουμε άμεσα, συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένα συνεργεία για την τοποθέτηση. Επιπλέον, σε εμάς θα βρείτε έξυπνες, οικονομικές και υψηλής αισθητικής λύσεις και για τις εσωτερικές πόρτες, αλλά και για τα κουφώματα. Η ασφάλειά σας είναι ζήτημα τιμής. Προλάβετε την προσφορά μας. Πόρτες ασφαλείας από 450 ευρώ με τοποθέτηση, ευκολίες πληρωμής από 6 έως 12 άτοκες δόσεις. Ζαχαριάδης Γιώργος, Ατσάλινες Πόρτες Ασφαλείας. Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 38, στάση Σχολή Τυφλών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-830-223 και 6946-145-350, γιατί η ασφάλειά σας είναι ανεκτίμητη. Έχει μέσα στο δάσος να προλάβει τις περιπέτειες που το περιμένουν. Ούψ! Είναι ο Βούπα! Ατρόμητος! Δυνατός! Έτοιμος να αντιμετωπίσει όποιον εχθρό και αν εμφανιστεί στο δρόμο του. Βούπα! Καθημερινά στις 7.30 το πρωί και στις 4 το απόγευμα. Στη Βεργίνα τηλεόραση. Ησυχία! Κάντε ησυχία, ξεκινάμε. Ξύλον! Ξύλον! Μάλι μα ξέρεις. Νέκρα και κασίδα. Μάθημα λέω, ξέρεις! Ξέρεις! Δεν χρειάζεται να ξέρεις μάθημα. Θα στα μάθουμε εμείς. Και για να μην κινδυνεύσεις να φας κανένα χαστούκι, συντονίσου κάθε Σαββατοκυριακό στο TV Fashion School. Βεβαίως, βεβαίως, στο Βεργίνα τηλεόραση. Αυτή είναι η Δελφίν. Υποφέρει από ελονοσία. Για να σωθεί, απλά χρειάζεται φάρμακα για την ελονοσία και μια κουνουπιέρα για την πρόληψη νέων μολύνσεων. Με το πρόγραμμα Νονός της UNICEF βοηθάτε τα ευάλωτα παιδιά όπως η Δελφίν να επιβιώσουν. Καλέστε τώρα το 801-500-12345 και δηλώστε συμμετοχή με μόνο 67 λεπτά την ημέρα. Κάθε 30 δευτερόλεπτα ένα παιδί χάνει τη ζωή του από ελονοσία. Κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε και πάλι στο δεύτερο μέρος της απόψινής μας έκτακτης εκπομπής, σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Και για όσους δεν παρακολουθήσατε το πρώτο μέρος της απόψινής μας εκπομπής, έχουμε σήμερα προσκεκλημένο στο στούντιο για μια αποκλειστική συνέντευξη τον κύριο Ηλία Κασιδιάρη. Κύριε Κασιδιάρη, και πάλι καλησπέρα σας και πάλι καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Ξέρετε, η συνέντευξή σας αυτή με τα όσα είπατε στο πρώτο μέρος και σε όσα θα ακολουθήσουν είναι δεδομένο πως αύριο θα αναμεταδοθεί από όλο τον κόσμο το media. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε μέχρι τώρα. Αποκαλύψατε και το όνομα του ενός εκ των δύο μαρτύρων, ο κύριος Γεωργακόπουλος, είπατε. Κάτοικος Αττικής. Αυτά αναφέρω ότι τα έχει γράψει όλο ο κύριος Βουρλιώτης. Α, λοιπόν, δεν λάθος ο κύριος Βουρλιώτης, που τα έχει γραμμένα επάνω. Και νομίζω από εκεί ξέφυγα τώρα. Έχει κάνει πολλά λάθη ο κύριος Βουρλιώτης.
Επαναλαμβάνω την περίπτωση του δίθεν καταστατικού που προσκομίστηκε, που εμείς εν συνεχεία καταθέσαμε το πρωτότυπο, το οποίο έφερε την υπογραφή της κυρίας Κουτζαμάνη. Τι θα κάνετε για το ότι μία δικαστής, η κυρία Κουτζαμάνη, κατέθεσε λάθος καταστατικό? Θα κινηθείτε εναντίον της? Να κινηθούμε εναντίον της είναι η εισαγγελία του Άριου Πάγου. Θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική και να μην έχει διαπράξει ένα τέτοιο έγκλημα. Εγώ το δημοσιοποιώ και από εκεί πέρα όλους μας κρίνει ο ελληνικός λαός αν κάνουμε καλά τη δουλειά μας ή όχι. Δηλαδή εσείς λέτε ότι υπήρχαν, ότι προσκομίστηκε ένα καταστατικό το οποίο δεν υπήρχε, μια και είχε προσκομίσει ένα συνάδελφος στην ελευθεροτυπία ο κύριος Ψαράς. Νομίζω ήταν στο βήμα τώρα τελευταίο ο κύριος Ψαράς. Που είναι το καταστατικό το τελευταίο, το πραγματικό το προσκομίσατε εσείς και έχει αγνοηθεί από τη δικαιοσύνη. Εγώ είχα καταγγείλει μέσα στο κοινοβούλιο ένα γεγονός και κρίθηκα ακόμα και από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Είπα ότι ο κύριος Αθανασίου, ο οποίος διόρισε την κυρία Κουζαμάνη, εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τυχαίνει να είναι από διπλανά χωριά στη Λέσβο. Είχα αναφέρει αυτό το γεγονός και το είχα συνδυάσει με την περίπτωση του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος ως υπουργός πολιτισμού διόριζε αξιοκρατικά μόνο μεσίνιους στο Μουσείο της Ακροπόλεως. Εγώ απλά είπα το γεγονός χωρίς να σχολιάσω. Θα προσθέσω κάτι ακόμα. Και ο κύριος Βουρλιώτης, ο οποίος από 10-20 εισαγγελείς που υπήρχαν ανέλαβε το φάκελο, είναι και αυτός από τη Λέσβο. Δεν μπορείτε να γνωρίζετε όμως ποια ήταν η άποψη του κ. Βουρλιώτη. Η άποψη του κ. Βουρλιώτη είναι ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση και στοιχειοθετεί την άποψή του αυτή σε ένα πλαστό καταστατικό και σε δύο ψευδομάρτυρες. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρή δουλειά και έγκυρη έκανε ο κ. Βουρλιώτης. Θα έρθω πάλι, κ. Κασελιάρη, στο απλό ερώτημα. Όλος ο κόσμος ξαφνικά είναι εναντίον σας. Δηλαδή, όποια εφημερίδα και να πάρεις, βλέπεις Χρυσή Αυγή, εγκληματική οργάνωση, σκότωσαν, κάναν ράναν, όποιο μέσο και να ανοίξεις, πρώτο θέμα είναι η Χρυσή Αυγή. Εσάς δεν σας προβληματίζει ιδιαίτερα, γιατί τόσα πολλά θέματα βγαίνουν καθημερινά? Δηλαδή, όλα τα θέματα που βγαίνουν για το συνεργάτη σας είναι όλα ψέματα? Κάνατε ένα μεγάλο λάθος. Όλος ο κόσμος είναι υπέρ μας. Αυτό βλέπω εγώ όταν κυκλοφορώ σε οποιαδήποτε περιοχή των Αθηνών και να κυκλοφορήσω, δέχομαι μόνο μηνύματα συμπαράστασης. Εννοώ για τα μέσα. Αυτοί που είναι εναντίον μας είναι οι υπάλληλοι των εργολάβων. Ανέφερα προηγουμένως το όνομα του κυρίου Μπόμπολα. Οι ναυαρχίδες του κυρίου Μπόμπολα, Μέγκα, Έθνος, Βήμα, είναι που ξεκίνησαν αυτόν τον πόλεμο κατά της Χρυσής Αυγής. Δεν είναι τυχαίο ότι η απόφαση για την προφυλάξη του κυρίου Μιχαλολιάκου ελήφθη ξημερώματα. Καμία εφημερίδα πλην του Βήματος και του Έθνους δεν είχαν στο πρωτοσέλιδό τους αυτή την είδηση. Πότε πρόλαβαν και την τύπωσαν, ερωτώ. Όλος ο κόσμος, αγαπητέ μου, είναι υπέρ μας. Εγώ αυτό βλέπω, δηλαδή, καθημερινά. Δηλαδή, πιστεύετε εσείς ότι οι δύο εφημερίδες είχαν την είδηση της προφυλάκησης του Γενικού Γραμματέα? Επαναλαμβάνω το γεγονός. Δεν το κρίνω. Εγώ λέω το γεγονός. Οι δύο μόνες εφημερίδες που είχαν την είδηση, η οποία είδηση προέκυψε ξημερώματα, ξαναλέω. Θυμάστε πολύ καλά, μετά τις 3 το πρωί. Ακριβώς, 4 η ώρα. Βήμα και Έθνος είχαν το πρωτοσέλιδο αυτό τυπωμένο. Ενδεχομένως να είχαν δύο πρωτοσέλιδα τυπωμένα και να κυκλοφορήσαν αυτό. Ωραία, και να επανέλθω πάλι και να ρωτήσω. Για τον Παύλο Φίσα είπατε, θυμάμαι και από τη Βουλή, που ζητήσατε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, πλην όμως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το δέχτηκε και απέσυρε την πρότασή. Εκεί φάνηκε ξεκάθαρα ότι οι άνθρωποι αυτοί κυριολεκτικά προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν πολιτικά ένα θλιβερό γεγονός, μια εγκληματική ενέργεια. Είχε βγει ο κ. Παπαδημούλης και είχε πει να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή για τον συμπολίτη μας. Πήρα εγώ το λόγο, υπό τη βεβαίωση, συμφωνούμε απολύτως ότι πρέπει να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή. Και μόλις είπα αυτή τη λέξη, σηκώθηκαμε όλοι όρθιοι για να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή και μάλιστα σε στάση προσοχής, γιατί έτσι προβλέπετε. Γιατί πολλοί μας λένε ότι επειδή στη Χρυσή Αυγή σε ανάλογες περιπτώσεις στεκόμαστε προσοχή, είμαστε παραστρατιωτική οργάνωση. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ακόμα και μέσα στη Βουλή, όταν πρέπει να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, όλοι και οι βουλευτές είναι υποχρεωμένοι να σταθούν προσοχή. Σηκώθηκαν λοιπόν όλοι οι βουλευτές της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ και ορίονταν, ενώ είχε ξεκινήσει να τηρείται ενός λεπτού σιγή. Και πήραν το λόγο και είπαν ότι εμείς δεν το θέλουμε. Φάνηκε λοιπόν ότι τα κάνουν όλα για τις ψήφους. Όπως για τις ψήφους έχει στήσει και η Νέα Δημοκρατία όλο αυτό το πανηγύρι στα κανάλια. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, δεν γίνεται επειδή τους παίρνουμε ψήφους να μας βάλουν στη φυλακή. Πάμε τώρα, κύριε Κασιδιάρη, να επανέλθουμε λίγο στα προηγούμενα και να πάμε στον Ρουπακιά, τον άνθρωπο που χαρακτηρίζεται από όλους ως ενεργό μέλος της οργάνωσής σας στη Νίκαια. Είπατε ότι δεν το γνωρίζατε. Ακριβώς. Και ότι δεν είναι μέλος. Ούτε είχατε επικοινωνία μαζί του, ουδέποτε. Τον άνθρωπο αυτόν τον είδα πρώτη φορά στα δελτία ειδήσεων. Ουδέμια σχέση είχα μαζί του, δεν τον γνώριζα, δεν ήταν μέλος, συμμετείχε σε κάποιες εκδηλώσεις. Αλλά αν ανοίξει το πλάνο, γιατί τον δείχνουν μονίμως, τον κεντράρουν τα κανάλια, αν ανοίξει το πλάνο είναι και χιλιάδες άλλοι. Και εγώ δεν μπορώ ως νόμιμος πολιτικός φορέας να αστυνομεύω τις πράξεις όποιου έρχεται στις συγκεντρώσεις μου, έρχεται καμιά φορά στα γραφεία μου, συμμετέχει σε διανομές τροφίμων κτλ.
Είναι αδύνατο να κάνουμε κάτι τέτοιο και δεν προβλέπεται και κάτι τέτοιο. Αυτό που λέει ότι η σύζυγός του δεν μπόρεσε να κρύψει κάποια στοιχεία τα οποία είναι επιβαρυντικά για εσάς. Αυτά να τα αναζητήσει όλα η δικαιοσύνη. Εγώ από ό,τι ξέρω δεν υπάρχει κανένα στοιχείο επιβαρυντικό για εμάς. Γι' αυτό το λόγο και δεν είμαστε τώρα προφυλακισμένοι, αλλά είμαστε εδώ και μιλάμε σε αυτό το στούντιο. Και να ρωτήσω και κάτι ακόμη για τον κύριο Παπά και να προχωρήσουμε μετά στο Δήμο Αθηναίων. Ο κύριος Παπάς λοιπόν εμφανίζεται χθες Σάββατο, σήμερα Κυριακή, σε όλα τα μέσα, με φωτογραφιζόμενος και χαιρετώντας ναζιστικά, με τις φωτογραφίες του Χίτλερ και μάλιστα από κάτω υπάρχει και γραμμένο και το Χρυσή Αυγή και ο Χίτλερ από πάνω, αν θυμάμαι καλά τη φωτογραφία. Εγώ πρώτη φορά είδα στις εφημερίδες τις εν λόγω φωτογραφίες, δεν τις γνωρίζω, δεν τις αποδέχομαι σε καμία περίπτωση. Από ό,τι έμαθα είναι 30 ετών φωτογραφίες. 1983 γράφω. 1900, μιλάμε για 30, εγώ ήμουν 3 ετών τότε, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπως ξέρετε, όπου είχαν γίνει φωτομοντάζ. Θυμάστε την περίπτωση του Μητσοτάκη που πουλούσε ο Κουρίς με την Αυριανή εκατομμύρια φύλλα, που τον είχε με στολή των SS και τελικά δεν υπήρχε αυτή η φωτογραφία στην πραγματικότητα. Να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, έτσι. Γιατί και εγώ τις απόκριες μπορεί να είχα αντίθει καουμπόις. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Ούτε βέβαια θα πάω στη φυλακή επειδή μπορεί τις απόκριες να είχα αντίθει καουμπόις. Και υπενθυμίζω ανάλογες φωτογραφίες υπάρχουν του κυρίου Βορύδη με τσεκούρι στο χέρι. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Το να φοράει τη στολή αυτή που φορούσε ο κύριος Παπάς δεν είναι ποινικό αδίκημα. Το τσεκούρι όμως και η οπλοφορία είναι ποινικό αδίκημα. Εδώ έχει κινηθεί καμιά διαδικασία. Ξέρετε όμως ότι στην Ευρώπη, σε πολλές χώρες, η μία και μόνο υπέρ του Χίτλερ και φωτογραφίες διώκονται ποινικά. Από ό,τι γνωρίζω.